Διάβαζα στο Facebook μία σημείωση. Τη σημείωση ή την προειδοποίηση του μετεωρολόγου του κυρίου Κλέαρχου Μαρουσάκη. Καλημέρα σας κύριε Μαρουσάκη από τον 984. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αυτό το οποίο γράφατε χθες, εγώ τουλάχιστον χθες το διάβασα, είναι ότι ο χειμώνας θα δείξει για άλλη μια φορά ένα σκληρό πρόσωπο μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Και μάλιστα μιλάτε και πάλι για ένα σχήμα. Ο μέγα εμποδιστής, θα μας πείτε άλλη μια φορά τι είναι αυτό, που αναμένεται να αναπτυχθεί προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, οθώντας όπως λέτε πολικές αέριες μάζες από την περιοχή της Ρωσίας, που μέσω της Ουκρανίας θα φτάσουν και στη χώρα μας. Για πάμε στο παρασύνθημα κύριε Μαρουσάκη. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν για άλλη μια φορά την ανάπτυξη ενός ατμοσφαιρικού βουνού. Αυτό είναι ο μέγα εμποδιστής, είναι δηλαδή ένα πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης, το οποίο αναμένεται να αναπτυχθεί προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη και λαμβάνει το σχηματισμό του κεφαλαίου γράμματος ωμέγα της ελληνικής αλφαβήτου. Γι' αυτό και ονομάζεται λοιπόν ωμέγα εμποδιστής. Αυτό λοιπόν το ατμοσφαιρικό βουνό στην ουσία τι κάνει, εμποδίζει τα συστήματα κακοκαιρίας να κινηθούν από τη δυτική Ευρώπη προς την ανατολική, με αποτέλεσμα η ροή των αερίων μαζών να είναι από τα βόρεια-βορειοανατολικά τμήματα της Ευρώπης προς την περιοχή μας. Άρα λοιπόν, αυτό θα οδηγήσει τις πολικές αέριες μάζες από την περιοχή της Ρωσίας και της Ουκρανίας να φτάσουν μέχρι και τη χώρα μας, και καθώς αυτές οι πολύ ψυχρές αέριες μάζες θα αλληλεπιδράσουν με τις θαλάσσιες εκτάσεις προς τον Νότιο Ιόνιο και τον Νότιο Αιγαίο, θα σχηματίσουν διαδοχικές κακοκαιρίες που θα δώσουν βροχές και ισχυρές καταιγίδες, αλλά εξαιτίας των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών σε αρκετές περιοχές αυτές οι βροχές θα μετατρέπονται σε πυκνές χιονοπτώσεις. Όταν μιλάτε για περιοχές, τι εννοείτε? Περιοχές εντός μόνο της Ελλάδας ή αυτή η νέα κακοκαιρία περιλαμβάνει και άλλες χώρες της Μεσογείου? Στη χώρα μας ως επιτοπλίστων, γιατί αυτές οι πολύ ψυχρές αέριες μάζες, καθώς ξεκινούν το ταξίδι τους από την Βόρεια Ευρώπη, είναι αρκετά ξηρές. Άρα λοιπόν προς τα Βόρεια Βαλκάνια δίνουν πολύ κρύο μεν, αλλά δεν δίνουν φαινόμενα, δηλαδή δεν δίνουν χιονοπτώσεις. Όταν όμως κατηφορήσουν προς τη χώρα μας, συναντούν τις θαλάσσιες εκτάσεις προς τον Νότιο Ιόνιο και τον Νότιο Αιγαίο, προς δηλαδή την περιοχή της Κρήτης, προς το Καστελόριζο, προς τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να παίρνουν υγρασία, εμπλουτίζονται με υγρασία, και επομένως αυτό το πολύ ισχυρό κρύο συνδυάζεται και με πυκνές χιονοπτώσεις, ιδιαίτερα προς την κεντρική, ανατολική και νότια Ελλάδα. Τώρα να σας πω, με τις τιμές που ανεβαίνει το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο, πείτε μου εγώ πώς θα τη βγάλω, πότε θα ξεκινήσει, γιατί ενημέρωση θα πρέπει να έχω και πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό το πράγμα? Βεβαίως, αυτές πάνουν οι διαδοχικές κακοκαιρίες θα ξεκινήσουν από αύριο κιόλας. Θα δούμε δηλαδή αύριο προς το μεσημέρι να χιονίζει ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Και καθώς θα πηγαίνουμε προς την Πέμπτη και την Παρασκευή, τα χιόνια θα κατέβουν σε υψόμετρο ακόμη και προς τα ανατολικά και νότια. Και συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να πούμε έτσι κάποιες περιοχές: η περιοχή της Θεσσαλίας, οι Σποράδες, η Εύβοια, η κεντρική και ανατολική Στερεά, η κεντρική και ανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, ακόμη όμως και στην Κρήτη θα δούμε τις χιονοπτώσεις να κατεβαίνουν αρκετά χαμηλά σε ό,τι αφορά το υψόμετρο, κυρίως όμως θα λέγαμε το Σάββατο, γιατί το Σάββατο θα σχηματιστεί μια νέα επίσης κακοκαιρία που θα απασχολήσει αρκετές περιοχές από το ύψος, θα λέγαμε περίπου, της Χαλκιδικής και πιο νότια. Ό,τι πέφτει σε πολλές περιοχές θα είναι χιόνι, ακόμη και στην περιοχή της Κρήτης θα δούμε τα χιόνια σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, κοντά στα 300-400 μέτρα και πάνω. Θα δούμε λοιπόν να χιονίζει αρκετά πυκνά, για να πάμε έτσι μέχρι και τις αρχές της άλλης εβδομάδας, όπου εκτιμούμε πλέον ότι θα αρχίσει να εκτονώνεται η όλη αυτή η κατάσταση, θα αρχίσει ο καιρός σιγά σιγά να βελτιώνεται και να πηγαίνουμε σε πιο έτσι ομαλές με την εποχή καιρικές συνθήκες. Εάν δηλαδή θα ξεκινήσει να επηρεάζει πολύ περισσότερο από το Σάββατο την Κρήτη και μιλάτε για τις αρχές της άλλης εβδομάδας, κύριε Μαρουσάκη, εγώ να καταλάβω που δεν έχω μπροστά μου τα προγνωστικά στοιχεία ότι θα με πάει Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ενδεχόμενα Τρίτη? Εκτιμώ μέχρι και Τετάρτη περίπου στην Κρήτη, γιατί στην Κρήτη θα τελειώσει λίγο πιο αργά η κακοκαιρία. Ξεκινάει λίγο πιο αργά. Επειδή μας πάει στο δεύτερο κύμα, λέτε, έτσι? Ακριβώς. Γιατί η Κρήτη θα επηρεαστεί κυρίως, θα λέγαμε, από το Σάββατο και μετά, Σάββατο μέχρι και Τρίτη περίπου. Από Τετάρτη σιγά σιγά πιστεύω ότι και στην περιοχή της Κρήτης θα αρχίσουν τα φαινόμενα να εξασθενούν. Θα μείνει βέβαια το κρύο και να τονίσουμε ότι θα υπάρξει και ισχυρός παγετός σε πολλές περιοχές, ακόμη και στην Κρήτη, σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά πιο πολύ θα λέγαμε στον υπηρετικό κορμό της χώρας μας. Θα συναντήσουμε θερμοκρασίες κοντά στους μείον 12, μείον 15 βαθμούς από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο βόρεια, που σημαίνει βέβαια σχηματισμός ισχυρού παγετού, και καταλαβαίνουμε
στην εποχή βέβαια που βρισκόμαστε, ότι θα δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα και στις καλλιέργειες. Άρα λοιπόν και οι αγρότες μας θα πρέπει αυτό να το λάβουν σοβαρά υπόψη. Βροχή, χιόνι, παγετός, κρύο, λέτε πολικό κρύο, παράλληλα ενδεχόμενα με ισχυρούς ανέμους ή όχι? Ακριβώς, θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους, γιατί αυτή η κακοκαιρία θα δημιουργήσει διαφορά πίεσης μέσα στο Αιγαίο κυρίως, θα λέγαμε. Άρα λοιπόν προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν αρκετά ενισχυμένοι ανατολικοί, βορειοανατολικοί άνεμοι κοντά στα 6 με 7 μποφόρ. Έχει καμιά ουσία αιτία αυτός ο μέγα εμποδιστής που τον ακούμε όλο και πιο συχνά τη φετινή περίοδο, χειμερινή περίοδο, ή ήταν κάτι το οποίο ως σύστημα μπορεί να ίσχυε αλλά εμείς δεν του δίναμε σημασία γιατί είχαμε αλλού το μυαλό μας? Όχι ακριβώς, ισχύει, σχεδόν πάντα το συναντάμε στην ατμόσφαιρα αυτό τον σχηματισμό, αυτόν τον σχηματισμό των βαρομετρικών πιέσεων. Απλά αυτή τη φορά έχει περισσότερη έτσι συχνότητα εμφάνισης προς τις δικές μας έτσι περιοχές, γιατί βρισκόμαστε στα κράσπεδα αυτού του συστήματος. Στην ουσία είναι ένα σύστημα καλοκαιρίας, δηλαδή περιοχές που βρίσκονται στο εσωτερικό αυτού του ατμοσφαιρικού βουνού έχουν καλό καιρό και αρκετά αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Περιοχές όμως που βρίσκονται γύρω-γύρω από αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό, όπως θα συμβεί βέβαια και στην χώρα μας, και για τη χώρα μας θα βρεθούμε δηλαδή στα ανατολικά κράσπεδα αυτού του ατμοσφαιρικού βουνού, τότε εκείνες εκεί περιοχές έχουν κακοκαιρία και με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ακόμη λίγο και χιονοπτώσεις. Ποιες είναι οι περιοχές που θα έχουν πολύ καλύτερο καιρό και δεν θα είναι επηρεασμένες από τον ωμέγα εμποδιστή? Περιοχές οι οποίες βρίσκονται δυτικότερα της χώρας μας, δηλαδή από την Ιταλία και πιο δυτικά, και τμήματα της Δυτικής Ιταλίας και προς την περιοχή της Γαλλίας. Θα δούμε δηλαδή και προς την Κεντρική Ευρώπη, προς τη Γερμανία και λίγο πιο βόρεια προς τη Σκανδιναβία. Αν και εκεί βέβαια θα κάνει κρύο, θα υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν θα έχουν έτσι αυτά τα φαινόμενα των πυκνών χιονοπτώσεων που θα έχουμε εμείς προς την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε σταδιακά από αύριο και πάμε μέχρι και την άλλη εβδομάδα, το μέσον της άλλης εβδομάδας. Γι' αυτό θα πρέπει, θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στη μεγάλη διάρκεια που θα έχει αυτό το κύμα, που σημαίνει ότι σε κάποιες έτσι περιοχές θα χιονίζει για πολλές ώρες, θα έχουμε να δει μεγάλη διάρκεια των χιονοπτώσεων, και εδώ στην Αττική για παράδειγμα θα δούμε και πάλι χιονοπτώσεις με αρκετά μεγάλη διάρκεια, ίσως συναντήσουμε φαινόμενα της τελευταίας χιονοκακοκαιρίας που επηρέασε τον ομό Αττικής, γι' αυτό και ο κόσμος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος. Όσοι αναμένεται βέβαια να κινηθούν στο σύνολο, θα λέγαμε, της κεντρικής, ανατολικής και νότιας χώρας, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι φοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες ή χιονολάστιχα, γιατί θα υπάρξουν και πάλι, όπως όλα δείχνουν, προβλήματα από αυτό το κύμα κακοκαιρίας και βέβαια και τον παγετό που θα το συνοδεύσει. Ούτως ή άλλως τώρα πρέπει να είμαστε, εφόσον έχουμε την ενημέρωση, πιο έτοιμοι, κυρίως η πολιτεία να είναι πιο έτοιμη, διότι ακόμη και στις πολιτείες που παραδοσιακά αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα βλέπουμε απίστευτες ουρές αυτοκινήτων, μπλοκαρίσματα, αποκλεισμούς, πολύερες διακοπές ρεύματος και πάει λέγοντας, αλλά ίσως είναι ώρα η δική μας η πολιτεία να το δει λίγο πιο ζεστά, προκειμένου έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να φύγουμε από τις πολύ σοβαρές συνέπειες. Ακριβώς. Από τις πολύ σοβαρές συνέπειες, οι οποίες βέβαια θα έχουν σίγουρα και θα υπάρξουν και οικονομικές συνέπειες από αυτή την ισχυρή κακοκαιρία, γιατί όπως είπαμε και οι αγρότες μας δυστυχώς θα επηρεαστούν σημαντικά από αυτό το κύμα ψύχους, από αυτό το παγετό που αναμένεται να σχηματιστεί. Είμαστε βέβαια και σε μια έτσι εποχή που κανονικά θα πρέπει να πηγαίναμε σε πιο ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, ο Μάρτης όμως πολλές φορές δείχνει το κακό του πρόσωπο. Μάλιστα. Μάρτης Γδάρτης. Και το επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μαρουσάκη. Μας δώσατε πολύτιμες πληροφορίες, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν και κυρίως οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας από την κεντρική διοίκηση, τις περιφέρειες και τους δήμους, τι από αύριο δεδομένα θα έχουμε σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι. Γιατί τώρα λάθη δεν συγχωρούνται. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.